Σε απάντηση σε πρόσφατους ισχυρισμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Νάσερ Κανάνι, ξαναεπιβεβαίωσε ότι τα πυρηνικά όπλα δεν ήταν ποτέ μέρος του δόγματος άμυνας και ασφάλειας του Ιράν. Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Sputnik, μετά από ισχυρισμούς του Μάικ Τέρνερ, του Προέδρου της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, που είπε ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Ο Κανάνι τόνισε ότι η στρατηγική και το δόγμα του Ιράν επικεντρώνονται γύρω από την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Διευκρίνησε ότι οι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ευθυγραμμίζονται με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και είναι πλήρως συμβατές με τους διεθνείς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένες της συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Τόνισε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ενεργειακές του απαιτήσεις και άλλους ειρηνικούς σκοπούς, όχι για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ο Ιρανός εκπρόσωπος επέκρινε περαιτέρω τις επαναλαμβανόμενες κατηγορίες Αμερικανών αξιωματούχων, χαρακτηρίζοντάς τις ως αβάσιμες και δήλωσε ότι αποσκοπούν στην υπονόμευση των νόμιμων πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν. Ο Κανάνι τόνισε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ είναι μια επίμονη τακτική που χρησιμοποιήθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους τις τελευταίες δεκαετίες ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που καθοδηγείται από τα σιωνιστικά συμφέροντα, όπως είπε, δείχνοντας με το δάχτυλο το Ισραήλ για την προώθηση της Ιρανοφοβίας και την αμφισβήτηση των προθέσεων του Ιράν στη διεθνή σκηνή. Πείτε μας τη γνώμη σας για τα λόγια του Κανάνι στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.